Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Υποψήφιος βουλευτής ΚΚΕ στο δυτικό τομέα της Β' Αθήνας. Ναι. Πώς είσαστε? Καλά, πολύ καλά. Πηγαίνετε, έχετε βάλει το αθλητικό το παπούτσι και πηγαίνεις από εδώ, πηγαίνεις από εκεί, κάνεις ομιλίες. Το αθλητικό παπούτσι δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Και με κουστούμι πάει τώρα τελευταία, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Βαγγέλη, δεν σε έχω. Να δείτε, έχετε, αυτό που με στεναχωρεί λίγο είναι ότι γενικά υπάρχει στον κόσμο μια λαθασμένη εικόνα για το πώς γίνεται μια πολιτική περιοδία. Ναι. Έτσι, το με έχουν ξαναρωτήσει αυτό το πράγμα σε γραπτή συνέντευξη. Ναι. Δεν είναι λίγο παλιακό το πηγαίνω και χαιρετάω τον κόσμο. Αυτό είναι λίγο αστείο. Άρα είναι γενικά η αντίληψη. Αυτή είναι η αντίληψη λίγο μαυριαλούρου. Εμείς στο κομμουνιστικό κόμμα πηγαίνουμε στους χώρους εργασίας, πηγαίνουμε σε σχολεία. Δηλαδή, επειδή είμαι και ο κλάδος, είμαι και εκπαιδευτικός και σε χώρους πολιτισμού, σε χώρες που υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι προβληματίζονται. Και μιλάμε, συζητάμε, τους λέμε τις θέσεις μας, μας ακούνε, μας λένε τις αισθάσεις τους, μας λένε τους προβληματισμούς τους και γίνεται τέτοια κουβέντα. Δεν μπορεί να πας κάπου του κουτρού, να πας σε μια λαϊκή. Δεν είναι λίγο. Καταλαβαίνετε τώρα τι θέλω να σας πω. Καλά, δηλαδή, εσύ μπορεί να μην πηγαίνεις. Αν ξεκινάμε, παίρνουμε βόλτα και πηγαίνουμε όπου να είναι. Βαγγέλη, εσύ σαν νέα γενιά μπορεί να μην το κάνεις αυτό, αλλά εμείς βλέπουμε αλλούς οι οποίοι το κάνουν. Και γελάτε. Εννοείται. Και γελάτε δηλαδή, γιατί από εκεί βγαίνουν όλα τα memes, όλα βγαίνουν από εκεί. Μόλις πηγαίνει άλλο στην πλατεία και πηγαίνει αυτόρμητα κάποιο και δίνει ένα φυλάκι και τα λοιπά, τα έχετε βαρεθεί όλα αυτά. Δηλαδή, ναι, ισχύει, ισχύει αυτό. Όταν πηγαίνει στα σχολεία και σε βλέπουν τα πιτσιρίκια, τώρα φαντάζομαι ότι γίνεται χαμός, έτσι. Όχι, δεν γίνεται χαμός, γιατί έχουμε μεγαλώσει, έχουν βγει άλλοι πλέον σχολείς. Δηλαδή, πώς να το πω, δηλαδή, στο χώρο αυτό τη ράπη, τη χυπικό μουσική, είναι άλλοι πλέον αυτοί οι οποίοι έχουν το επίπεδο τη δημοφιλία. Και δόξα τω Θεώ, εμείς την κάναμε την πορεία μας, δεν έχει τελειώσει. Συνεχίζω, κάνουμε πάρα πολύ ενεργώς, βγάζω ακόμα μουσική. Αλλά πλέον και γενικότερα να ξέρεις, ο ρόλος του παραγωγού, του DJ και όλο αυτό έχει περάσει σε δεύτερο πλάνο. Πλέον παλιά ήταν λίγο πιο. Πώς να το πω, ήταν λίγο πιο μπροστά όλο αυτό το πράγμα. Έκαναμε και τηλεόραση και βοηθούσε πιο παλιά όταν είμαστε στο ΜΑΤ. Αλλά τώρα είναι κυρίως η MC, το μικρόφωνο είναι αυτό που πηγαίνει μπροστά. Πάντως το κούκου έχει άλλη. Και σε άλλα είδη μουσικής αυτό το πράγμα. Έτσι, οι συνθέτες είναι λίγο σε πιο. Δεν είναι δηλαδή superstar συνθέτες, ακόμα και στην pop και στη λαϊκή μουσική δεν είναι από παλιά. Πάντως το κούκου εγώ το είχα παιδιά για άλλο στυλ μουσικής, ότι θα έκανε επιλογή, ότι θα ήταν ρεμπέτικα, ότι θα ήταν τέτοια. Ναι, πιο. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ιδεολογική τάξη, μόνο μουσική για το. Όχι, εμείς λέμε μπράβο. Όχι, απλά, εννοείται αυτό. Απλά πως εσύ, επειδή σε έχουμε παρακολουθήσει, γιατί εμείς δεν είμαστε στο δημοτικό, ξέρεις, δεν σε ξέρουμε. Ναι. Εμένα μου κάνει εντύπωση που κατεβαίνει στην πολιτική, όχι με το κουκουέ, γενικά. Γενικά, ναι. Αν έχει παρακολουθήσει αρκετά, θα ξέρει ότι και σε άλλε εκλογέ έχω κατεβεί. Δηλαδή, δεν έχω κατεβεί στι βουλευτικέ εκλογέ. Έχω συνεργαστεί στα ψηφοδέλτια τη λαϊκή εισπίωση στι δημοτικέ εκλογέ. Άλλο αυτό. Ναι. Γιατί εκεί πέρα είναι ο τόπο σου. Δηλαδή, εκεί βγάζει νόημα γιατί είναι ο τόπο σου. Είναι εκεί εμεί έχουμε διαφορά με την οποία το βλέπουμε τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι ακόμα και στι δημοτικέ εκλογέ, όλοι αυτοί οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζονται σαν εξάρτητοι, σαν εξάρτητοι συνεργαζόμενοι, έχουν πολιτική ταυτότητα και θα σου φέρω και το παράδειγμα. Και όλα μην στεναχωρηθούμε νωρίς. Αυτό που έγινε πρόσφατα στην Πάτρα, σε ένα βιντεάκι στο οποίο αποκάλυπτε σε ένα τραπέζι όλοι οι υποψήφοι, οι μελλοντικοί υποψήφοι των αστικών κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και προβληματιζόντουσαν δημόσια on camera το πώς θα φάνε τον Πελετήδη, ξέρω εγώ που είναι υποψήφιος στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά όταν θα έρθουν οι εκλογές, θα είναι ανεξάρτητο και υπερκομματικό το ψηφοδέλτιο. Μην τρελαθούμε τώρα και στις δημοτικές εκλογές έχει κόμματα. Κορίτσια, μην έχετε αυταπάτες. Δηλαδή, παντού. Εννοείται. Υπάρχει πολιτική που εννοείται, αλλά στις δημοτικές εκλογές, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, περισσότερο ο κόσμος ψηφίζει αυτόν που όντως κάνει έργο στον τόπο που ζει. Ναι, και όταν είσαι στη τάξη ενός κόμματος, εγώ το θεωρώ προσωπικά πολύ μεγάλη τιμή ένα κόμμα ιστορικό όπως είναι το ΚΚΕ να σε επιλέξει και να σου πει ότι τώρα θέλω να με βοηθήσει σε αυτό εδώ το πεδίο της μάχης. Ναι, δεν αμφιβάλλουμε. Απλά λέω ότι όταν είσαι σε ένα μέρος, δηλαδή αν είσαι ας πούμε στην Αγία Βαρβάρα, πιο πολύ μπορείς να δεις το έργο αυτού που ψηφίζεται. Του Δημάρχου από ό,τι μπορεί να το δεις ολόκληρη τη χώρα. Κατάλαβες πώς το λέω. Αυτό γινόταν πιο παλιά. Πάλι τώρα βλέπεις ευρωπαϊκά κονδύλια, μπλέκουν όλα, δεν έχουμε λεφτά. Ήταν αυτά όλα με τα capital controls, μετά ο κορονοϊός και τι να κάνουμε. Και ανοίγει ο Δήμαρχος της Αθήνας στα παρτέρια εκεί πέρα και τα ξανακλίνει και τα ξανανοίγει. Το έργο δεν είναι μόνο αυτό που μπορείς να δεις. Το έργο δεν είναι αυτό που βλέπεις χειροπιαστά, θα έγινε μια πλατεία ή όχι. Και αυτά μετράνε και μετράνε και πάρα πολύ. Αλλά πολλές φορές το έργο φαίνεται στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Το τι δημοτικά τέλη πληρώνει. Το αν υπάρχει δωρεάν πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές. Ειδικά σε περιοχές που έχουν και μετρό και έχουν πρόβλημα τέτοιο. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις τόσο εύκολα. Τα βλέπεις λίγο στην τσέπη σου. Βαγγέλη, τι σου κάνει εντύπωση σε αυτές τις εκλογές?
Μου κάνει εντύπωση ότι θεωρώ, ειδικά σε αυτές τις εκλογές που είναι 21η Μαΐου, θεωρώ ότι είναι η επιστροφή της νεολαίας. Και θεωρώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτήν την επιστροφή της νεολαίας. Γενικά υπάρχει μια τάση να θεωρούμε ότι οι νέοι απέχουν από την πολιτική και έχουν γυρίσει την πλάτη. Ναι, προφανώς και δεν είναι τόσο ενεργή η συμμετοχή τους όσο θα θέλαμε. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω και δεν το περίμενα, στο λέω, το έχω δει τους τελευταίους 2-3 μήνες. Ότι νέοι άνθρωποι, και όταν λέω νέοι, εννοώ οι πολύ νέοι, οι κάτω από 25, και αυτοί οι οποίοι μπορεί να ψηφίσουν και για πρώτη φορά, αυτή η τριετία τους άλλαξε πάρα πολύ. Που χτίσανε το κινητό, που χτίσανε τα social media, που χτίσανε το laptop, θέλουν να βγουν έξω. Έχουν βαρεθεί κάθε χρόνο και χειρότερα. Έχουν βαρεθεί το να τους λένε ότι η ζωή θα πάει πίσω και ότι αυτά που ήξεραν θα ξεχάσεις. Και θέλουν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Και καταλαβαίνουν ότι τα κόμματα της εξουσίας, τα αστικά κόμματα δεν έχουν να τους δώσουν τίποτα. Έχουν να τους δώσουν μόνο μνημόνια, μόνο κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Μόνο συμβιβάσου και με αυτό. Και αν δεν σ' αρέσει, εδώ σηκωφύγε. Και νομίζω ότι θα είναι η μεγάλη επιστροφή τους. Στις κάλπες. Και στις κάλπες και στην προοδευτική αντίληψη και στη ρήξη κιόλας με αυτό το πράγμα. Πολύ μαχητικό σε βλέπουμε. Έρχεσαι με φόρα. Κοίταξε, σου λέω, εγώ δεν περίμενα. Σου μιλάω ειλικρινά. Θα στο έλεγα. Το είχα δει, το όνειρο κτλ. Όχι. Εγώ ήμουν από αυτούς πριν από 3 μήνες που πραγματικά πίστευα ότι η μάχη με την νεολαία ίσως να έχει χαθεί. Και μάλιστα, και επειδή και δουλεύω κιόλας και σε φροντιστήρια μέχρι το 2020, και έβλεπα, ρε παιδί μου, μια τάση απόσυρσης. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, η εικόνα να βλέπεις καλούς μαθητές να σου λένε γιατί να περάσω στο πανεπιστήμιο που θα γίνω άνεργος. Ναι, έτσι είναι. Είναι απογοητευτικό αυτό το πράγμα. Αυτή γενικά η γενιά έχει πέσει σε όλα τα δεινά, πραγματικά. Λοιπόν, πες μας τώρα η σύζυγό σου, Κατερίνα Στικούδη, πόσο στηρίζει την υποψηφιότητά σου. Τι εννοείς, δηλαδή, πόσο τη στηρίζει η δηλαδή... Περίμενε. Όχι πολιτικά. Σε ακολουθεί, ρε παιδί μου, σε ομιλίες. Σε διοργανώνει, ας πούμε, event που να πας να μιλήσεις. Όπως τώρα κάνουν... Αυτό τώρα το φαντάζεσαι. Ήσου είπε, βρε Βαγγέλη, πού πας τώρα. Δεν είναι έτσι η προεκλογική εκστρατεία. Εμείς τέτοια βλέπουμε. Τώρα θα με κάνετε να αρχίσω και να κάνω name drop και να λέω πολιτικούς που έχουν αυτές τις γυναίκες τις ξαναφιές δίπλα. Ξέρω εγώ και βγαίνουν. Βρε Βαγγέλη, εμείς επειδή αυτά βλέπουμε, γι' αυτό σε ρωτάμε. Δεν είμαστε τέτοιο ζευγάρι. Σαν να μου λες το αντίθετο, δηλαδή πηγαίνει η Κατερίνα, ξέρω εγώ, να έχει να κάνει ένα κόκκινο χαλί για μια εκδήλωση και να πηγαίνω εγώ τσούπα από δίπλα και να λέω γεια σας, βγάλετε μια φωτογραφία. Δεν εννοούμε αυτό, βρε παιδί. Αλλά στο τρίτ και τριτ, κοίτα, κοίτα, Βαγγέλη Σερίφη ως βουλευτής του ΚΚΕ στο κόκκινο χαλί, μια χαρά θα ήταν. Ναι, τα βλέπετε διαφορετικά εσείς. Τη δουλειά σας κάνετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ακούστε να σας πω. Η Κατερίνα με στηρίζει. Όταν λέω με στηρίζει, καταρχήν χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα ηθική υποστήριξη. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και μόνο το ότι κάνετε αυτή την ερώτηση μπορεί για την Κατερίνα να έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο για παράδειγμα στη δουλειά της. Στην εικόνα της μπορεί να έχει σε 10 ανθρώπους. Ναι. Θέλω να σου πω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μια χαρά τα πηγαίνουμε. Όλα καλά. Όπου άτομα χρειαστεί και υπάρχει να πριν από μερικά χρόνια στις προηγούμενες εκλογές το 19 είχε γίνει ένα γλέντι, ξέρω εγώ, στο πίσω, που είχαν καλεσμένοι όλοι υποψήφοι με τα τοπικά ψηφοδέλτια. Και είχα πάει. Εγώ είχα πάρει και τη γυναίκα μου. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα να πάρει διάσταση όλο αυτό το πράγμα. Να είμαστε ειλικρινείς, τους κερδίζεις τα σημεία, έτσι. Με τη γυναίκα σου. Άμα περιμένουμε από αυτό, πάμε χαμένοι να κάνουμε. Συγγνώμη. Γιατί. Άμα περιμένουμε από αυτό, πάμε χαμένοι. Υπόθεση να κερδίσει τα σημεία με τα πολιτικά επιχειρήματα. Εντάξει, όλα παίζουν. Το lifestyle δεν παίζει. Παίζει όλα ρόλο, βέβαια. Όχι, δεν παίζει ρόλο. Κοίταξε να δω. Δεν ξέρω στον ψηφοφόρο του ΚΚΕ τι κάνει, αλλά νομίζω ότι όταν βλέπει ένα ζευγάρι το οποίο σου βγάζει ότι έχει μια αρμονική σχέση. Αυτό εννοώ, έτσι, δεν εννοώ κάτι άλλο. Αυτό δεν κερδίζει. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Κατάλαβες πώς το λέμε, έτσι. Ναι, στο τέλος της. Αυτά είναι λίγο Αμερικανίες. Δηλαδή στην Αμερική, κοιτάξτε να δουν, ξέρω εγώ, ότι η Καμάλα Χάρις είναι μαύρη και έχουμε και ένα. Έχουμε και λίγο ρεπέτη στο ψηφοδέλτιο, ξέρω εγώ κτλ. Ναι, εδώ δηλαδή εμείς θέλουμε και γενικά νομίζω ότι και ο κόσμος έχει βαρεθεί όλο αυτό. Θέλει ουσία. Θέλει πολιτικό λόγο, θέλει λύσεις και δεν θέλει μόνο εικόνα. Τι έχεις να πεις για τις πρώτες εκλογές, έχεις να πεις να δώσεις ένα μήνυμα στον κόσμο. Το ίδιο μήνυμα που έχω να δώσω για όλες τις εκλογές, ότι ο κόσμος πρέπει να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για ένα και σημαντικό λόγο. Γιατί δυναμώνοντας τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα στο κοινοβούλιο, αυξάνοντας δηλαδή τον αριθμό, ουσιαστικά αυξάνει τους ανθρώπους που θα είναι στο πλευρό τους την επόμενη μέρα. Που θα καταθέτουν τροπολογίες και νόμους οι οποίοι θα προσπαθούν να ελαφρώσουν τα οικονομικά βάρη κυρίως που έχει, που θα κοιτάζουν το συμφέρον των εργατικών και των λαϊκών στρωμάτων και που θα είναι στο πλευρό τους σε κάθε δύσκολη στιγμή στις απεργίες, στις απολύσεις και θα δείχνουν όλες αυτές
μέρη της νίκης που δεν διαφημίζονται τόσο πολύ στα κανάλια. Δηλαδή τα κανάλια δεν θα βγουν να πούνε, ξέρω εγώ, για το τι έγινε στη Λάρκο ή στην Κόσκο ή τι έγινε στη Μαλαματίνα ή τι έγινε ή πόσοι πληστηριασμοί έχουν αναστραφεί και έχουν αποτραπεί από τους βουλευτές του ΚΚΕ. Δηλαδή δεν είναι μόνο το, αυτό που λένε το ποιος θα κυβερνήσει και τι θα κάνει. Ένας βουλευτής έχει δύναμη να κάνει και άλλα πράγματα εκλεγμένο στο κοινοβούλιο. Να πάει να παρευρεθεί με μια επιτροπή από την πόλη σε τόσα σπίτια που ξέρουμε πάρα πολύ συχνά που γίνεται, που τους παίρνουν τα ενίκια οι τράπεζες, που τους παίρνουν τα σπίτια οι τράπεζες, που γίνονται, τους κόβουν το ρεύμα επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Εκεί χρειάζεται ο κόσμος τον βουλευτή και το Φιλολαϊκό Κόμμα. Αν είχες δύναμη, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα άλλαζες? Σε ποιο τομέα, πάμε λίγο γενικά. Σε οποιοδήποτε. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Η χώρα μας έχει ένα πολυπαθές εκπαιδευτικό σύστημα. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν σαν βασικό στόχο την αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Εδώ, αν αντιποθέσουμε ότι αυτό είναι αναπόφευκτο και ότι προφανώς δεν θα υπάρξει σαν στόχος να αναπαραχθεί η κυρίαρχη ιδεολογία, το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν το αφήνουν σε ησυχία. Όποιος έρχεται, κάνει τις δικές του αλλαγές, οι οποίες είναι ανούσιες, πηγαίνουν προς μια κατεύθυνση, προς μια καθαρά τεχνοκρατική κατεύθυνση. Τα παιδιά βγαίνουν όλο και περισσότερο αμόρφωτα, ακόμα και τα πτυχία που παίρνουν είναι ανούσια, και από εκεί ξεκινάνε όλα. Διότι για να γίνουν αλλαγές, πρέπει να αλλάξει η αντίληψη του πώς μαθαίνουμε. Αυτό να λέει και τα βιβλία είναι παράδειγμα. Και τα βιβλία είναι παράδειγμα. Όλα, από την αρχή μέχρι τέλους. Και θα ακούσεις όλους από τα κόμματα της εξουσίας να σου λένε ότι ναι, και η παιδεία είναι βασικός προσανατολισμός, και με 5% του ΑΕ πού θα πας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και βέβαια υπάρχει και αυτός ο ταξικός διαχωρισμός. Ότι αν έχεις λεφτά θα μάθεις. Αν είσαι σε ένα καλό σχολείο στα Βόρεια, έχεις λεφτά για ιδιωτικό, θα μάθεις. Αν θες να πας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Όλα αυτά φέρνουν, αναπαράγουν αυτές τις διαφορές που υπάρχουν μέσα σε μια κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Με την Κατερίνα, ανταλλάσσετε απόψεις πάνω στη δουλειά σας? Από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Δεν γίνεται μια σχέση να κρατήσει για πάρα πολύ καιρό, αν υπάρχει μόνο έρωτας, η καψούρα, το τι ωραία που περνάμε, το... δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Έτσι, και αν δεν υπάρχει, θα φανεί στην πορεία. Όταν αρχίζει να συζητήσει, όταν φαίνονται τα πρώτα προβλήματα, όταν υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης, ξέρω εγώ, και όχι μόνο οικονομικής, αλλά και ηθικής. Όταν φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο, θα του λες δηλαδή. Θα του λέει ο ένας για το Λένιν και ο άλλος θα του λέει, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Γίνεται για την Κιμ Καρδάσιαν, δεν πάνε μαζί. Έτσι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Ναι, απόλυτα. Λοιπόν, Βαγγέλης Ερήφης, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στο δυτικό τομέα της Β' Αθήνας. Βαγγέλη, τι έχεις να πεις στους ψηφοφόρους, γιατί να σε ψηφίσουν? Εγώ δεν λέω γιατί να ψηφίσουν εμένα. Εγώ λέω γιατί να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τα πρόσωπα προφανώς και έχουν κάποιο ρόλο και κάποια σημασία, αλλά θεωρώ ότι η ψήφος, δηλαδή αυτό που πολλές φορές ένας ψηφοφόρος, ο οποίος μπορεί να είναι λίγο πιο ελκυστικός, πιο προοδευτικός για ένα συντηρητικό κόμμα, πιο άγευστος για ένα λίγο πιο προοδευτικό και γενικά, δεν έχει να κάνει. Στο τέλος της ημέρας, όποιον ψηφίσουν, αυτός θα ψηφίζεται κατά ψηφίσει τις βασικές θέσεις του κόμματος. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο έχει για μένα. Εγώ θα πω ότι. Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς. Όταν ήρθε η ώρα του Τρίτου Μνημονίου, όσο καλός και να ήταν και γλυκός να ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοφιλής ή οτιδήποτε, το ψήφισε και με τα δύο χέρια. Έτσι. Όχι, ψήφισε ο ελληνικός λαός το 2015, ναι, του βγήκε. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο εμείς έχουμε σαν σχέση με την πολιτική είναι η ετοιμότητα, η σταθερότητα και η ειλικρίνεια απέναντι στον Έλληνα ψηφοφόρο. Αυτό κερδίζει με εμάς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να είστε καλά και σε εσάς.